Θα ξεκινήσω από το τελευταίο θέμα, από το νερό, από τις πηγές απάνω στο πράθυ. Όντως υπήρχε μια αναστάτωση του Αγίου Ισοδόρους για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποιοι με πήραν τηλέφωνο, προσπάθησαν να τους δώσουμε εξηγήσεις, κάποιοι όχι, κάποιοι ζητήσαν να κάνουμε έκτακτο το τοπικό. Μέσα σε αυτούς που μίλησα ήταν και ο Δημήτρης Σοδέδες, ο οποίος από ό,τι είδα και στο θεματολόγιο ψήφισε το θέμα, ήταν υπέρ της διαδικασίας. Μου είπε ότι ήταν και κάτι που το είχε προτείνει μαζί με το λογοθέτη, το 11 έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν ήταν αυτό κύριε, ήταν κάτι άλλο κύριε Ράτη. Ήταν κάτι άλλο σίγουρα, 100%. Ρωτήστε τον κύριο Δέντε τι ήταν, γιατί δεν μπορώ να βάλω. Εγώ σας λέω αυτό που σας λέω εγώ, είναι λάθος ο κύριος Δέντε, έχει καταλάβει άλλο έργο. Έχει καταλάβει άλλο ο κύριος Δέντε, μου λέει εγώ τον πήρα τον κύριο. Εγώ τον πήρα τον κύριο λογοθέτη, γιατί δεν ήξερε που ήταν το μέρος, βρείτε τα μεταξύ σας. Οκ. Θα τα πούμε αυτά οι τρεις μας, αν θέλετε να τα διαβεβαιώσουμε. Βεβαίως. Δεν σας έχω διακόψει, οπότε να με ακούσετε κι εσείς. Οκ. Βλέπω ότι πάει να δημιουργηθεί πάλι να έρθουμε σε εποχές του 80. Πανοχωρήτες και κατοχωρήτες. Είμαστε ένας δήμος. Είχαμε κάνει το 18 μελέτη με το ΙΓΜΕ για 5 γεωτρήσεις. Μια γεωτρήση ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποιοι δεν το γνωρίζουν, κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν. Κάποιοι δεν περάσαν 8 χρόνια από τη ΔΕΙΑΛ και έχουν λόγο απόψε. Ήρθε και μια αίτηση στο τοπικό συμβούλιο για ενημέρωση. Και λένε ότι καλέσανε εμένα επανελειμμένος να τους ενημερώσω. Μόνο ένας με βρήκε, ο Σωτήρης Ολυμιώτης. Οι άλλοι σύμβουλοι της κυρίας Πρωτόπαπας ούτε καν με ενοχλήσανε. Και έχουν υπογράψει ότι τους βρήκα το μεσημέρι και δεν ξέρανε. Για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντάσεις, να το κάνουμε δύο δήμους. Πανοχωρήτες και κατοχωρήτες. Είμαστε ένας δήμος, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κοιτάμε το καλό. Κύριε Ράτη, κάθε μέρα με τον κύριο Δεν σας έχω ενοχλήσει. Μα τι είναι αυτά που λες. Δεν τρέπεσαι τώρα. Δεν σας διέκοψα. Ο κύριος Νικολάου με έχει ενοχλήσει. Ο κύριος Πέτρου ποτέ. Α, είναι προσωπικό το θέμα. Ο κύριος Νικολάου σε ποια παράταξη είναι? Ο κύριος Νικολάου, ναι. Ο κύριος Καρβέλης που υπέγραψε την αίτηση δεν με έχει ενοχλήσει, γιατί λέει αίτηση ότι σας έχουμε ενοχλήσει. Ποιος, ο κύριος Καρβέλης? Ποτέ. Η κυρία Παπουτσή, ποτέ για το συγκεκριμένο θέμα. Πότε με ενοχλήσανε εμένα, ναι. Σπύρο, πρέπει όλη η ομάδα να σε ενοχλεί ως αντιδήμαρχο, κύριε Ράτη. Μα τώρα τι είναι αυτό που λέτε. Κύριε Παπαπά, αφήσετε να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ. Και όταν με τον κύριο Νικολάου ήρθαμε και μιλήσαμε και είπαμε πώς είναι οι προϋποθέσεις και ότι υπάρχει γεώτηση εκεί για εμάς, νομίζω ότι συμφωνούσε, δεν είχε αντίρρηση για το έργο. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε εμένα, ναι. Αν κύριε, κάνω λάθος, κάπως μιλάω γιατί δεν είναι παρόν. Κύριε Ράτη, δεν είναι παρόν ο κύριος Νικολάου. Κακώς αναφέρομαι και ζητάω και συγγνώμη. Δεν ψήφισε ο κύριος Νικολάου. Εντάξει, εγώ σας λέω τι μου είπε. Μα τώρα, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, ο κύριος Ράτης να μιλήσει για το συνδυασμό το δικό του. Σας παρακαλέσω, κυρία Πρωτοπολίτη. Γιατί έχει αρχηγό η παράταξη και υπάρχει κοινή θέση και άποψη στα θέματα αυτά. Κυρία Πρωτοπολίτη, για όνομα του Θεού. Ο κύριος Ράτης ότι δεν συναντά τον κύριο Πέτρο, τον κύριο Νικολάου. Σας είπα ότι δεν το συναντάω. Σας είπα ότι με τον κύριο Πέτρο δεν έχω μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο με τον κύριο Νικολάου, δύο φορές. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν μιλάμε αλλά γράφουμε μόνο, με την έννοια ότι καταθέτουμε αιτήσεις, έχει κατατεθεί αίτηση αυτή τη στιγμή στο τοπικό από την παράταξη δική μας και του κυρίου λογοθέτη. Ωραία. Τοπική συμβουλή. Αν αναφέρετε το όνομά μου, θα ακούσετε και αυτά που. Θα ακούσετε και την αλήθεια. Το πάτησα. Ούτε ο κύριος Καρβέλης, ούτε η κυρία Παπουτσή με έχουν ενοχλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να σας ενοχλήσουν όλοι οι σύμβουλοι. Ναι, μου, Παναγία μου. Διαβάστε την αίτηση να δείτε τι γράφει. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε στο τοπικό όταν έρθει. Λοιπόν, εγώ θέλω να επισημάνω πάλι αυτό που είπα και στην αρχή. Ότι δεν υπάρχουν επανοχωρήτες και κατοχωρήτες. Το 18 εγκρίθηκε μια γεώτρηση για μας να παίρνουμε 25 κυβικά με το ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ το πήγα εγώ, προσωπικά εγώ, μαζί με τον Άρη τον Κωνσταντή, τον πρόεδρο. Η δημοτική αρχή του λογοθέτη δεν είχαν δείξει ποτέ αυτό το σημείο στο ΙΓΜΕ. Για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, γιατί το ΙΓΜΕ μας είπε ότι δεν το γνώριζε το σημείο. Δεν ξένανε το σημείο αυτό. Τους είχαν πει να ψάξουν ανατολικότερα προς τη μεριά των Αγίων Θοδόνων και της Κινέτας. Η Δημοτική Αρχή του Γκιόνι πήγε και σε αυτό το σημείο. Εγκρίθηκε μια γεώτρηση βάσει της μελέτης του ΙΓΜΕ
και μπορούμε άνετα να χτυπήσουμε ανά πάσα στιγμή αν χρειαστεί μια γιώτρηση.